σαν νέα κυβέρνηση, μια νέα ηγεσία στο Υπουργείο της Ανάπτυξης, θα πρέπει να ξαναδούμε από την αρχή πολλά θέματα που αφορούν τους αγρότες, αλλά που έχουν σημασία να δοθούν άμεσα λύσεις και σε άλλα μακροπρόθεσμα και προβλήματα που σέρνουμε εδώ και πολλά χρόνια και δεν έχουν δοθεί λύσεις. Η αλήθεια είναι ότι θα περίμενε κάποιος να ακούγε ότι θα θέλαμε να δούμε την συνέχεια μιας αγροτικής πολιτικής που ακολουθείται στη χώρα μας. Για να υπάρχει συνέχεια μιας αγροτικής πολιτικής, κυρία Λουγεράκη, θα πρέπει να υπάρχει και αγροτική πολιτική για τη χώρα μας, που δυστυχώς δεν υπάρχει. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα για την αγροτική παραγωγή της Ελλάδας, ότι δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη αγροτική πολιτική. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε με τον νέο Υπουργό, με την ηγεσία του Υπουργείου, ίσως να είναι και ο υπερυπουργός του Υπουργείου Παραγωγής Αναζητώτης, ο κ. Δαφαζάνης. Δεν το έχουμε ξεκαθαρίσει ακόμα, θα είναι παρόν και εκείνος. Τα μεγάλα ζητήματα που μας αφορούν αυτή τη στιγμή, που πρέπει να δοθούν άμεσες απαντήσεις, είναι η νέα ΚΑΠ που την Κρήτη ειδικά τη σφαγιάζει κυριολεκτικά. Να δούμε τι περιθώρια υπάρχουν και αν υπάρχουν και πού μπορούν να γίνουν παρεμβάσεις, ούτως ώστε να σωθεί η παρτίδα όσο το δυνατόν γίνεται. Πάντως γνωρίζετε ότι την προηγούμενη εβδομάδα αυτό το οποίο υπόθηκε διαστόματος του κυρίου Σγορίδη είναι ότι ξέρουμε ότι υπάρχουν αδικίες, αλλά δεν μπορούμε να αλλάξουμε τίποτα από όλα αυτά τα δεδομένα. Υπάρχουν κάποια σημεία στη νέα ΚΑΠ με την πρόταση που κατέθεσε η προηγούμενη κυβέρνηση που όντως δεν αλλάζουν. Υπάρχει όμως και ένα περιθώριο να υπάρξουν ενισχύσεις σε προϊόντα που είναι οι μεγάλοι χαμένοι αυτής της αναθεώρησης μέσω των φυσικών περιορισμών που αφορούν τις ορεινές χειμερινές και νησιωτικές περιοχές, και νομίζω ότι μπορούν να βρεθούν και άλλοι τρόποι μεταφέροντας θύματα από το δεύτερο πυλώνα. Αυτά όμως είναι θέματα που θα τα συζητήσουμε και θα δούμε το κατά πόσο υπάρχει και η θέληση να γίνει κάτι τέτοιο. Ένα άλλο θέμα που μας αφορά και χρειάζεται άμεσα να δοθούν απαντήσεις είναι το φορολογικό. Το ξεκίνησε η προηγούμενη κυβέρνηση με εντελώς πρόχειρο τρόπο και εύχομαι να μην το συνεχίσει και η κυβέρνηση που μας έρχεται τώρα. Είναι το θέμα του αφορολόγητου, το αφανές κόστος παραγωγής που αφορά την οικογενειακή απασχόληση, ο τρόπος στήρησης των βιβλίων εσόδων-εξόδων των αγροτών που μπήκαν στο κανονικό καθεστώς, διότι έχει πολλά κενά και δημιουργεί τεράστια προβλήματα, τα οποία τα βλέπουμε κάθε μέρα. Και δυστυχώς εκείνοι που έδωσαν την εντολή να εφαρμοστεί δεν μας άκουγαν από την πρώτη στιγμή. Το κόστος παραγωγής, σε ό,τι έχει να κάνει και με το ΦΠΑ στα αγροεφόδια και με το πετρέλαιο και με το ηλεκτρικό ρεύμα και με την ανεξέλεγκτη καρτελοποίηση των ισροών των αγροτικών εφοδίων, που φτάνουν σε πολλές περιπτώσεις να πληρώνουν τα αγροεφόδια σε πολλαπλάσιες τιμές σε σχέση με τους αγρότες της υπόλοιπης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και βασικά να υπάρχει μια συνέχεια των όσων θετικών απαντήσεων στα αιτήματά μας υπήρχε από την προηγούμενη κυβέρνηση. Το ότι έχει να κάνει παραδείγματος χάρη με την αναμπέλωση, που την έχουμε δρομολογήσει τρεις φορές, αλλάζει η κυβέρνηση και ξαναξυπνάμε από την αρχή. Ερώτημα είναι βεβαιότατα τι θα γίνει. Μισό λεπτό. Ένα ερώτημα το οποίο τίθεται είναι τι θα γίνει με την ανάκτηση και μάλιστα εντόκως των παράνομων επιδοτήσεων, έτσι όπως χαρακτηρίστηκαν, του περίφημου όπως χαρακτηρίστηκε πακέτου Χατζηγάκη. Διότι την προηγούμενη εβδομάδα υπήρξαν αναφορές, οι απαιτήσεις της Κομισιόν να σταλούν ειδοποιήσεις σε 700.000 αγρότες για το συγκεκριμένο το θέμα και βέβαια τη στάση που θα τηρήσετε όλοι οι αγρότες όλης της χώρας. Κοιτάξτε να δείτε, οι καταλογισμοί που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πάνω από 1,5 δισεκατομμύριο. Δεν είναι μόνο το πακέτο των 400 εκατομμυρίων του Χατζηγιάκη. Από εκεί πέρα θα πρέπει να δει η κυβέρνηση το τι θα κάνει. Αν δόθηκαν παράνομα, νομίζω ότι δεν φταίει ο κάθε αγρότης που τα πήρε. Και μιλάω και για αυτούς που πήραν πολλά και για αυτούς που πήραν λίγα, που ήταν οι αγρότες της Κρήτης. Ήταν ούτως ή άλλως συρριγμένη της εκείνου του περίφημου πακέτου και νομίζω ότι στην Κρήτη δόθηκε και με το σωστό τρόπο. Και δεν θα έχουμε θέμα. Δεν είναι ξεκάθαρο ακόμα, δεν έχουμε πάρει ξεκάθαρες απαντήσεις, αλλά προφορικά τουλάχιστον όσες φορές έχουμε ασχοληθεί από το 2012 που έφτασε αυτός ο καταλογισμός, νομίζω ότι οι αγρότες της Κρήτης είναι έξω από αυτή την ιστορία.
Μάλιστα. Δεν έχει ωστόσο να κάνει μόνο με τους αγρότες της Κρήτης, έχει να κάνει με την αγροτική πολιτική και την εθνική πολιτική, η οποία θα έπρεπε να ακολουθείται και να έχει μια φυσική συνέχεια, και γι' αυτό σας υπέβαλα σε αυτή τη διαδικασία να πάρω την απάντησή σας. 12 το μεσημέρι η συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου, έτσι. Έτσι ακριβώς.